ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και για τη συμμετοχή σας και για τις παρεμβάσεις σας. Βεβαίως, τα προβλήματα λίγο πολύ είναι γνωστά, το ξέρετε άλλωστε. Δεν έχει τόσο περισσότερο το νόημα της γνώσης από κοντά των προβλημάτων, γιατί ξέρετε κι εσείς ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και αφουγκράζεται και βρίσκεται μέσα στους αγώνες, παρακολουθεί τις εξελίξεις και μέσω των κομματικών οργανώσεων και της κοινοβουλευτικής του ομάδας παρεμβαίνει με ερωτήσεις, επερωτήσεις, αναφορές, πιέζει τους κυβερνώντες ώστε να επιληθούν προβλήματα, καταθέτει προτάσεις νόμου. Όμως είναι διαφορετική αυτή η διαζώσεις συνάντηση, συνομιλία, να ακούσει κανένας από πρώτο χέρι όλα αυτά τα προβλήματα που γράφουν και οι εφημερίδες, που γράφουν οι ανακοινώσεις των σωματείων και των συλλόγων σας ή που καταθέτουμε εμείς ως αναφορές. Και βεβαίως ταυτόχρονα η προσπάθεια να προβληθούν ακόμα περισσότερο όσο γίνεται αυτά τα προβλήματα του νομού της Πέλλας, των εργαζομένων, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας που είναι και το βασικό αντικείμενο της σημερινής σύσκεψης, αλλά όχι μόνο αυτά. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία του νοσοκομείου, των κλινικών του νοσοκομείου, των τεράστιων ελλείψεων σε γιατρούς, σε νοσηλευτές κλπ., των ελλείψεων των υποδομών, έχουν να κάνουν και με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που υπάρχουν στους τόπους δουλειάς. Στα εργοστάσια, όπως είπε και ο συνάδελφος πριν, με τα τεράστια και τα πολλά εργατικά ατυχήματα, με τις ελλείψεις επίσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έχουν να κάνουν με τα ζητήματα και της παιδείας, της εκπαίδευσης, το πώς ζουν τα παιδιά μας εδώ, ιδιαίτερα στην επαρχία, στη Βόρεια Ελλάδα, και όλα αυτά σε ένα φόντο πολύ δύσκολο, πολύ ανησυχητικό. Μας έχετε ακούσει επανειλημμένα να λέμε και εμάς και άλλα πολιτικά κόμματα φυσικά και άλλες μαζικές οργανώσεις, κυρίως το κίνημα, να ανησυχούμε για αυτές τις εξελίξεις που προσδιορίζονται από συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία πρέπει να δώσουν οι κυβερνώντες και όσοι θέλουν να κυβερνήσουν βεβαίως, αλλά και τα πολιτικά κόμματα, αλλά και ο ίδιος ο ελληνικός λαός απαντήσεις. Γιατί φτάνουμε σε μεγάλα αδιέξοδα και αυτά είναι συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, η κατάσταση που υπάρχει στον τομέα της ενέργειας για τη χώρα μας δεν είναι βέβαια μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό, είναι διεθνές, που έχει να κάνει και με την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, το ότι δηλαδή δόθηκε σε αυτή τη ζούγκλα της καπιταλιστικής αγοράς η ενέργεια, οι πηγές ενέργειας που είναι πλούσιες για αυτό εδώ τον τόπο, και βεβαίως συνδυάστηκε με μια υποτίθεται πράσινη μετάβαση που θα διευκόλυνε με τις επενδύσεις της την προστασία του περιβάλλοντος, και βλέπουμε το αντίθετο ακριβώς να συμβαίνει, δηλαδή και να ακριβαίνει η ενέργεια, να γίνονται ανατιμήσεις, να φτάνουν στα ύψη μέσω του πληθωρισμού, φυσικά εξαιτίας του πληθωρισμού και των πολιτικών που ακολούθησαν μέχρι σήμερα όλοι τους, αλλά και βεβαίως να υπάρχει φτώχεια ενεργειακή, να υπάρχει έλλειψη σε ενέργεια. Τη στιγμή που έχεις πλούτο ορυκτό, όπως είναι ο Λιγνίτης για παράδειγμα, τον οποίο τον απαξίωσαν, πήγαν να τον κλείσουν, τον πουλήσανε, τώρα ξαναγυρνάνε στο Λιγνίτη, ενώ τη σημερινή εποχή του 21ου αιώνα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες τεχνολογικές, επιστημονικές, για να μπορέσεις να προστατεύσεις και το περιβάλλον, παίρνοντας συγκεκριμένα μέτρα, μόνο που αυτό βέβαια έχει κάποιο κόστος και θα πρέπει το κράτος να το επομιστεί. Δεν μιλάω για τους ιδιώτες που έχουν μόνο την τσέπη τους, κοιτάνε και δεν ξέρουν τι έχουν με την τεράστια κερδοφορία τους, αλλά είναι υποχρεωμένοι να προστατέψουν το περιβάλλον και δεν τους ενοχλεί ο Λιγνίτης. Και βεβαίως να αξιοποιήσουν ταυτόχρονα όλες τις άλλες πηγές ενέργειας που η Ελλάδα έχει τεράστιες. Και γεωθερμία έχει και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να έχει, γιατί έχει και αέρα πολύ και ήλιο πολύ και μπορούν να αξιοποιηθούν οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, με αιολικά πάρκα που θα εντάσσονται όμως σε ένα επιστημονικό σχεδιασμό και δεν θα γίνονται αυθαίρετα με βάση το κέρδος του κάθε ιδιώτη
καπιταλιστή επενδυτή που θα κάνει όπου θέλει και θα καταστρέφει βουνά, θα καταστρέφει αγροτικές, κτηνοτροφικές καλλιέργειες και παραγωγές κλπ. Και βεβαίως θα μπορεί μαζί με τους υδρογονάνθρακες, μαζί με το φυσικό αέριο, μαζί με τον υδροηλεκτρισμό που επίσης είναι πλούσιος ο τόπος μας λόγω των πολλών λιμνών, των νερών, των υδάτων που έχει, των ποταμών σε όλη τη χώρα, και να αξιοποιούνται αυτά για το κοινό καλό, για τον άνθρωπο να είναι φτηνό το ρεύμα, να είναι φτηνή η ενέργεια και βεβαίως να μην υπάρχει φτώχεια, να μην αναγκαζόμαστε να κλείνουμε όπως μας απειλούν τώρα το χειμώνα για ώρες να κλείνουν το ρεύμα και να γίνεται παροχή ρεύματος για να μην πάθουμε ενεργειακή ανεπάρκεια. Και βεβαίως ταυτόχρονα με αυτά που δεν οφείλονται μόνο στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, αυτά υπήρχαν πριν, ξεκίνησαν πριν, ανησυχούμε και για την εξέλιξη και την κλιμάκωση του πολέμου. Είδατε τι έγινε προχτές στην Πολωνία, στα σύνορα με την Πολωνία, που τελικά ήταν πύραυλος ουκρανικός. Για φανταστείτε να ήταν πύραυλος ρώσικος και να έπεφτε σε μια ανατολική χώρα, έστω και από λάθος. Γιατί οι κλιμακώσεις, οι συγκρούσεις οι μεγάλες, οι κίνδυνοι για τους λαούς και για την νεολαία μας βρίσκονται ακόμα και σε τέτοια είδους ατυχήματα. Από πράγματα που γίνονται δηλαδή όταν εξελίσσεται ένας πόλεμος, μια σύγκρουση μπορεί να συμβούν και τα πιο απίθανα πράγματα. Να μην μιλήσουμε για τα πυρηνικά. Όλα αυτά λοιπόν εντάσσονται σε μια προοπτική που έχει άμεσα να κάνει με αυτό που λέμε οικονομία, με αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, με αυτό που λέμε και που συζητάμε σήμερα, όπως είναι ο τομέας της υγείας, που την πληρώνουν πρώτα απ' όλα οι γιατροί, οι νοσηλευτές, την πληρώνει και ο ελληνικός λαός, οι λαϊκές οικογένειες που χρυσοπληρώνουν την υγεία που δεν έχουν τελικά. Και λόγω των τεράστιων ελλείψεων, αλλά και των πολιτικών που ακολουθούνται και σε αυτόν τον τομέα. Και από αυτή τη σκοπιά, επειδή μια νέα οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη οπωσδήποτε, αλλά θα αγκαλιάσει και την Ελλάδα. Τώρα υπήρχε μια μικρή ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια, όμως οι εκτιμήσεις και για φέτος και για του χρόνου μιλάνε για ύφεση, μικρή προς το παρόν, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, διότι και οι εξελίξεις στην Ελλάδα καθορίζονται, εκτός από τις εγχώριες πολιτικές των εκάστοτε κυβερνώντων και των άλλων κομμάτων και των Υπουργείων, καθορίζονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζονται και από άλλους παράγοντες διεθνείς και ευρωπαϊκούς. Και άρα πρέπει να το πάρουμε υπόψη και να προβλέψουμε για το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτά όλα συνιστούν ζωφερό τοπίο μεν για τους λαούς, απ' την άλλη μεριά όμως δείχνουν ότι μεγαλώνει και φουντώνει η οργή, φουντώνει η αγανάκτηση, η δυσαρέσκεια, συζητιούνται εναλλακτικές λύσεις, διέξοδοι σε αυτά τα διέξοδα του συστήματος και βεβαίως μέσα εδώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι άνθρωποι του στο μαζικό κίνημα προσπαθούν να προβάλλουν αυτά τα ζητήματα, να αναδείξουν αυτές τις πλευρές έτσι ώστε να βρούμε τον κοινό τόπο σαν λαός. Δεν μιλάω τώρα για τις ηγεσίες, για πάνω, για εμάς τους επάνω, όπως λέει ο κόσμος και πολύ σωστά. Μιλάω μέσα στο λαό, μέσα στα σωματεία, μέσα στα εργατικά κέντρα, μέσα στις ομοσπονδίες, μέσα στους δήμους και στις κοινότητες, μέσα στις επιτροπές αγώνα. Πώς θα φτιάξουμε τον κοινό τόπο και προς τα πού θα στρέφεται ο αγώνας μας, η πάλη μας και η διεκδίκησή μας για άμεσα μέτρα ανακούφισης, που και αυτά χρειάζονται. Δεν μιλάμε μόνο για το σοσιαλισμό ή για την άλλη κοινωνία ή για ό,τι στοχεύει κάθε κόμμα όταν κληθεί να κυβερνήσει από τον ελληνικό λαό. Μιλάμε για αυτά που ζούμε σήμερα. Άρα, ανάσεις ανακούφισης, μέτρα προστασίας του εισοδήματος μπορεί να υπάρξουν. Συλλογικές συμβάσεις μπορεί να παλέψουμε να υπάρξουν. Προστασία των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα όχι στις απολύσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά. Δεν μπορεί να υπάρχει και να λειτουργήσει το νοσοκομείο, δεν μπορεί να λειτουργήσει η επιχείρηση, το δημόσιο, παντού, με συμβασιούχους, με επικουρικούς, με ανθρώπους που είναι μισοεργαζόμενοι, αλλά μόνο με ανθρώπους οι οποίοι ολοκληρωμένα
σταθερά και μόνιμα θα έχουν την εργασία τους και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα και βεβαίως θα μπορούν να διεκδικούν αυτά που έχει κατακτήσει η εργατική τάξη, ο λαός μας, με ποτάμια αίματος, υδρότα και αγώνων πάρα πολλές δεκαετίες. Μια συλλογική σύμβαση, εργασιακές σχέσεις ανθρώπινες, να μην αναγκάζομαι να δουλεύω δηλαδή 10 ώρα, 12 ώρα και μάλιστα με απλήρωτες υπερορίες, να μην υπάρχει γιατρός, νοσοκόμος στο χώρο δουλειάς ή να εξαντλείται από τα 12 ώρα ο γιατρός και να βρίσκεται και να έχουμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα το συνάδελφό σας να βρίσκεται τώρα στη ΜΕΘ ή να χαροπαλεύει, τέλος πάντων να είναι βαριά, οτιδήποτε άλλο, γιατί έχει εξαντληθεί. Άρα λοιπόν αυτά είναι ενιαία προβλήματα, αφορούν την κοινωνία μας, αφορούν το σύστημα, αφορούν αυτούς που διαχειρίζονται ως κυβερνώντες τις τύχες αυτής της χώρας και βεβαίως αφορούν και μια σειρά νόμους οι οποίοι πρέπει να πάρθουν πίσω. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν. Υπάρχουν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που έπληξαν το συνταξιοδοτικό, όπως είπε και ο φίλος από το Εργατικό Κέντρο πριν, που πρέπει μια σειρά νόμοι προηγούμενοι να καταργηθούν και να νομοθετηθούν καινούργια και να καλύπτουν τέτοιες περιπτώσεις, είτε ατόμων με ειδικές ανάγκες, είτε άλλους κλπ. Και φυσικά, δεν χρειάζονται περιγραφές, νομίζω, για να πούμε τις μεγάλες ελλείψεις που ορισμένες είπατε κι εσείς, είπατε και μόνοι σας ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και εδώ στα Γιαννιτσά ή ακόμα και στην Άδυδασα, ακόμα χειρότερα από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς είναι και εκεί, ή το ίδιο και χειρότερα τέλος πάντων, ή το χάλι που έχει η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα κέντρα υγείας. Οι ελλείψεις φτάνουν στα κέντρα υγείας από 40-55%, μου είπαν σε ένα σημείωμα που είδα και μια ερώτηση που κάναμε στη Βουλή. Την ώρα που πρέπει να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας, εκεί έπρεπε να δοθεί το βάρος αρχικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με πολλούς γιατρούς, με ικανοποιητικές όλες τις ειδικότητες που έπρεπε να υπάρχουν στα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας, έτσι ώστε να μην συνοστίζεται ο πληθυσμός όλος στη δευτεροβάθμια υγεία, στα νοσοκομεία και να εξαντλούνται και να μην υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν ανάγκες, που πηγαίνει ο άλλος ακόμα και για μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για ένα κρύωμα, για μια γρήπη ή για οτιδήποτε άλλο. Και να τον έστελνε μετά μόνο αυτούς που χρειάζεται στη δευτεροβάθμια υγεία, στο νοσοκομείο κλπ. Άρα λοιπόν χρειάζονται ενισχύσεις, χρειάζονται προσλήψεις σε όλους, σε όλο τον τομέα, σε όλο το σύστημα της υγείας. Πρώτα απ' όλα εδώ, μιας και μιλάμε για τα νοσοκομεία με τις τεράστιες ελλείψεις, σε συνέχεια στα κέντρα υγείας με αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως εμείς καταγράψαμε και αυτά που είπατε για τους αναισθησιολόγους που λείπουν, που είπαν για το παθολογικό που εκκρεμεί, για το ογκολογικό, τώρα μην τα πω όλα, την καρδιολογική. Είναι ουσιαστικά όλες οι κλινικές με τεράστιες ελλείψεις. Ούτε μπορεί να δουλεύει το νοσοκομείο με κάποιους επικουρικούς. Ούτε μπορεί να δουλεύει ή να βγαίνει αυτό που λέμε περίθαλψη, να σώζει ζωές ο άλλος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής επίσης που βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση με δουλεύοντας 12 ώρες εξαντλημένος. Πώς θα κάνει αυτό το λειτουργήμα? Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ως γιατρός όταν έχει 8, 10, 12 ώρες, όταν δεν έχει ρεπό τα απαραίτητα που χρειάζεται, όταν αναγκάζεται να κάνει εφημερίες παραπάνω από αυτό που αντέχει ο πιο ικανός οργανισμός, ο πιο δυνατός οργανισμός μέσα σε οποιαδήποτε δουλειά? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ιδιαίτερα μάλιστα σε ένα ιδιαίτερο κλάδο, όπως είναι εκεί παίζεις με τη ζωή του συνανθρώπου σου στην ιατρική. Δεν είναι ο δάσκαλος που μπορεί να μην ξέρει καλά το μάθημα ή να μην το έχει διαβάσει ή να μην το θυμάται από το πανεπιστήμιο που πήγε και κάνει ένα λάθος και μπορεί να το διορθώσει την άλλη μέρα ή την άλλη ώρα στο μαθητή να πει αυτό που σας είπα δεν ήταν τόσο σωστό, πιο ολοκληρωμένο είναι αυτό. Πώς θα το πει αυτό ο γιατρός όταν είναι στο χειρουργείο ή όταν πρέπει να κάνει άμεση διάγνωση για ένα πρόβλημα που θα πρέπει να δει τι φάρμακα μέσα θα του δώσει ή τι άμεση ενέργεια πρέπει να κάνει, σε ποια κλινική να τον στείλει για να τον γιατροπορέψει τον άρρωστο, για να μην έχει σοβαρότερες επιπτώσεις στην υγεία του.
Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που και ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης και η αναπληρώτρια Υπουργός, η κυρία Γκάγκα, το πολυδιαφημίζουν μαζί με το Μητσοτάκη και όλο το επιτελείο το κυβερνητικό, το νομοσχέδιο που μιλάει για αναβάθμιση δήθεν του ΕΣΥ και για επίλυση προβλημάτων στα δημόσια νοσοκομεία. Είναι πολύ επικίνδυνο, το έχει θέσει ήδη σε διαβούλευση. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να απορριφθεί από όλα τα σωματεία. Ευτυχώς αυτό έχει γίνει. Νομίζω σχεδόν όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι, όλα τα δημόσια νοσοκομεία, οι ενώσεις των γιατρών το έχουν καταγγείλει, το έχουν καταδικάσει αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά πρέπει να αγκαλιάσει και ευρύτερα το λαό μας, γιατί αφορά και τον εργάτη, αφορά τον υπάλληλο σε οποιοδήποτε κλάδο και αν δουλεύει, αφορά τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον μικρό επιχειρηματία, το φοιτητή, το μαθητή, τους πάντες, τις γυναίκες που μίλησαν πριν με τα τεράστια προβλήματα. Γιατί στην ουσία πατά σε κάποια υπαρκτά προβλήματα ελλείψεων, αυτό παρουσιάζει ότι δήθεν θα τα λύσει, για να φέρει χειρότερα μέτρα που οδηγούν σε πλήρη ουσιαστικά ιδιωτικοποίηση της όποιας δημόσιας υγείας υπάρχει μέχρι σήμερα, πατώντας αυτές τις αδυναμίες και τις ελλείψεις, και αντί να το επιλύσει με χρηματοδότηση γερή των νοσοκομείων, με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών όλων των ειδικοτήτων που είναι απαραίτητες για κάθε νοσοκομείο, αντί να το επιλύσει με υποδομές που πρέπει να εξυγχρονιστούν και να διορθωθούν όποιες έχουν παλιώσει ή έχουν χαλάσει, πάει να το λύσει βάζοντας τους γιατρούς του δημοσίου, τους γιατρούς του ΕΣΥ, αλλάζοντας δηλαδή εκείνη και την ουσία που υπήρχε στο ΕΣΥ, ότι ο γιατρός του νοσοκομείου είναι μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο δημόσιο, και του αφήνει το ελεύθερο να πάει και στον ιδιωτικό τομέα, να δουλεύει για έναν ιδιώτη καπιταλιστή, για ένα μεγάλο ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια μεγάλη πολυκλινική του ιδιώτη τάδε, να δουλεύει στο ιδιωτικό του ιατρείο την ίδια ώρα που θα κάνει βάρδια στο νοσοκομείο, θα κάνει εφημερία, αλλά μπορεί να είναι για τρεις μέρες τη βδομάδα, τις υπόλοιπες να είναι στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορεί να είναι για τέσσερις ώρες τη μέρα για αυτές τις ώρες και μετά να φεύγει να πηγαίνει στο ιδιωτικό του ιατρείο, και καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί εδώ. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή ένας γιατρός να κάνει το λειτουργήμά του, την ποιότητα αυτό που χρειάζεται η ιατρική, η επιστημονικότητα που χρειάζεται, η παρακολούθηση του αρρώστου. Φανταστείτε ένα χειρουργημένο που θα τον έχει χειρουργήσει στο δημόσιο νοσοκομείο και μετά θα φεύγει αυτός για να πηγαίνει στο ιδιωτικό του, στην ιδιωτική του κλινική για τις άλλες εγχειρήσεις και τις επιπλοκές μετά να τις παρακολουθεί άλλος γιατρός που δεν θα έχει το ιστορικό. Φανταστείτε τι έχει να συμβεί για άλλα πιο δύσκολα και πιο περίπλοκα ιατρικές ειδικότητες, όπως είναι για παράδειγμα οι ψυχολόγοι, οι ψυχιατρικοί, οι ψυχίατροι που παρακολουθούν ανθρώπους με ψυχιατρικές ασθένειες και που φεύγουν. Τι ποιότητα περίθαλψης μπορεί να προσφέρει αυτός? Και βεβαίως τους ρίχνει αυτό το τυράκι στη φάκα για να τραβήξει και να κρατήσει κάποιους γιατρούς η λογική του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που τους λέει ότι ξέρετε, να τώρα αφού δεν παίρνετε καλά λεφτά, αφού έχετε προβλήματα στο δημόσιο και δεν μπορούμε να σας τα δώσουμε γιατί δεν έχουμε, τώρα σας δίνουμε τη δυνατότητα να πάτε και στον ιδιωτικό τομέα, να τσοντάρετε και από εκεί, να βγάζετε στις ιδιωτικές κλινικές, στα ιδιωτικά σας ιατρία και θα είστε όλοι ευτυχισμένοι. Δεν είναι έτσι. Είναι μεγάλο ψέμα. Οι ίδιοι οι γιατροί βέβαια το αντιλαμβάνονται, ότι αυτό θα είναι για πολύ λίγους και οι υπόλοιποι δεν θα μπορούν ούτε την επιστήμη τους να λειτουργήσουν μέσα στο νοσοκομείο, ούτε τους απαραίτητους μισθούς και το εισόδημα να έχουν, ούτε βεβαίως τη δυνατότητα με ωράρια ανθρώπινα να μπορούν να επιτελέσουν το λειτουργήμά τους, την επιστήμη τους, στην ειδικότητα που είναι. Αυτό θα συμβεί στην πράξη. Χώρια βεβαίως που η πιο συνηθισμένη λογική, εάν περάσει αυτός ο νόμος, αυτό το νομοσχέδιο που λέει ότι θα το φέρει αρχές Δεκεμβρίου, θα είναι να ψαχνόμαστε
και η πιο συνηθισμένη ερώτηση θα είναι «Α, ξέρεις, έχει αναμονή μεγάλη το χειρουργείο εδώ στο νοσοκομείο, είναι επίγουσα η περίπτωσή σου, έλα να σε χειρουργήσω στην ιδιωτική κλινική τάδε με την οποία, στην οποία δουλεύω». Ή «Δεν πήρες το χίλια τόσο, πώς το λένε, το 555, αυτό δεν είναι, ποιο ζητάνε εκεί για να κλείσει ραντεβού». Ο ασθενής, λοιπόν, δεν σου το κλείνει, έλα από εδώ, πάμε στο ιδιωτικό ιατρείο. Αυτή θα είναι η συνηθισμένη συζήτηση του ανθρώπου που θα πάει να βρει τη γιά του στο νοσοκομείο με το γιατρό που θα μπορεί να του δίνει τη δυνατότητα, ο άλλος λέει, να έχει και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Εμείς το είχαμε πει και την περίοδο της πανδημίας, που ήταν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που μπορεί κανένας να βγάλει συμπεράσματα. Οι κυβερνώντες δεν βγάζουν συμπεράσματα. Δεν μπορεί να υπάρξει συνύπαρξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της υγείας. Ο ιδιωτικός τομέας, το κέρδος, η κερδοφορία, η απληστία του κεφαλαίου θα τραβάει προς τα κάτω το δημόσιο, θα το αφομοιώνει, θα το εξασθενίζει. Και αυτό έγινε. Και έγινε δυστυχώς με πολιτικές επιλογές πολλών κυβερνήσεων και κυβερνήσεων διαφόρων χρωμάτων, και έγινε σταδιακά, σιγά σιγά, και έρχεται τώρα να δώσει το τελειωτικό χτύπημα ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Υπουργείου συγκεκριμένα Υγείας. Πρέπει να μας βρει κάθετε αντίθετο σε αυτή η λογική. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, κάποιος είπε για τις παιδιατρικές κλινικές, τις ελλείψεις κλπ. Είδατε τι είπε η Γκάγκα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, για την παιδιατρική κλινική της Κοζάνης, του νοσοκομείου. Λοιπόν, λέει, δεν γίνεται να πάρουμε. Λείπει παιδίατρος, λείπουν παιδίατρος, δεν μπορούμε να πάρουμε. Θα πάρουμε κανέναν επικουρικό, το πολύ πολύ, μισό γιατρό δηλαδή, σε αυτή τη φάση, μόνιμο αυτό. Και ξεσηκώθηκαν και πολύ σωστά οι ενώσεις γονέων όλων των σχολείων της Κοζάνης, ξεσηκώθηκαν τα εργατικά σωματεία, οι σύλλογοι γυναικών, άλλοι κατεβήκαν στους δρόμους μαζί με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, με τους γιατρούς του νοσοκομείου, όλους τους υγειονομικούς, και βεβαίως έδειξαν ότι η δύναμη βρίσκεται σε αυτό που λέμε λαϊκό κίνημα, που λέγεται αντίσταση, που λέγεται αγώνας και διεκδίκηση. Και πήγε να μαζευτεί τώρα. Δεν ξέρουμε. Το νομοσχέδιο, από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να το περάσει, διότι έχει δώσει διαπιστεύσεις στους ιδιώτες, στις μεγάλες ιδιωτικές κλινικές, στα μεγάλα επενδυτικά συμφέροντα που έχουν βγάλει χρυσάφι, ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας. Εδώ ο λαός έχανε εισόδημα, τα χάναν όλα, χαθήκαν 35 περίπου χιλιάδες ζωές με την πανδημία του COVID, και οι κλινικάρχες, οι ιδιώτες, θησαυρίσαν και δεν ξέρουν τι έχουν. Τεράστια κερδοφορία, όλες οι πολυκλινικές, όλες αυτές. Γιατί κάναν αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν τα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί τα δημόσια νοσοκομεία έγιναν λόγω COVID νοσοκομεία μίας νόσου, ασχολούνταν με τον COVID, είχαν αποσπάσει από κλινικές γιατρούς, νοσηλευτές για να στελεχώσουν τις κλινικές COVID, που ήταν όλα τα νοσοκομεία, και όλα τα υπόλοιπα, για χειρουργία, για καρδιολογικά προβλήματα, για ογκολογικά προβλήματα, για το ένα, για το άλλο, μην πω τώρα, τόσες ασθένειες υπάρχουν και τόσες ανάγκες υπάρχουν, πηγαίναν στην ιδιωτική κλινική και κάναν τα χειρουργία. Και δουλεύαν και βγάζαν χρήματα οι κλινικάρχες, οι ιδιώτες, οι μεγάλοι καπιταλιστές στον τομέα της υγείας, και τα νοσοκομεία φυτοζωούσαν και οι γιατροί βρίσκονταν στα πρόθυρα της εξόντωσης. Γιατί αυτό συνέβαινε με τις συνεχείς εφημερίες, με τα ωράρια που δεν είχαν τέλος κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω, κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές λένε, δεν μας λες και καμιά νότα ελπίδας και αισιοδοξίας, μη μας μαυρίζει την ψυχή και τέτοια. Κοιτάξτε, είναι καλό να ξέρουμε ποια είναι η πολιτική αυτών που κυβερνάνε. Η ελπίδα δεν βρίσκεται σε αυτούς. Δεν βρίσκεται σε αυτές τις πολιτικές. Η ελπίδα δεν βρίσκεται ούτε σε αυτούς που μας απομυζούν χρήματα από τον κρατικό κορβανά, όπως είναι μεγάλοι εφοπλιστές, ιδιώτες, επιχειρηματικοί όμιλοι που παίρνουν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε αυτούς δίνονται τα λεφτά για να τα πληρώνει πάλι ο λαός, που έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως οι εφοπλιστές, ενώ οι αγρότες
για να βάλουν στο τραχτέρι, να κάνουν τη δουλειά τους, πρέπει να πληρώνουν φόρο. Δεν τους δίνουν το αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν βρίσκεται σε αυτούς, σε αυτές τις πολιτικές, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ που μας βάζει, για παράδειγμα, με την ευθύνη των κυβερνώντων να πληρώνουμε αβέρτα, υποτίθεται, για την εθνική άμυνα, που όμως δεν πάει για την εθνική άμυνα. Μόνο ένα μικρό κομμάτι πάει. Γιατί στέλνουμε όπλα στο Ζελένσκι, στην Ουκρανία, για να εμπλέκεται, και στέλνουμε οπλικά συστήματα τα οποία τα χρειάζεται η Ελλάδα και για τη δική της άμυνα. Και για την άμυνα των νησιών και για την άμυνα του ελληνικού εδάφους. Άρα λοιπόν, αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε, είναι η άποψή μας, και να σκεφτόμαστε πώς θα παλέψουμε. Και πώς θα παλέψουμε ενωμένοι, πρώτα απ' όλα μέσα στους αγώνες, μέσα στο κίνημα. Γιατί και ο γιατρός και ο εργάτης στο εργοστάσιο των τροφίμων, της μεταποίησης, των διαφόρων κλάδων που υπάρχουν εδώ, και ο αγρότης που έχει την αγροτική του παραγωγή και δεν μπορεί να βγάλει το κόστος παραγωγής που είναι τεράστιος για να έχει μια αξιοπρεπή ζωή με την οικογένειά του, ένα αξιοπρεπές εισόδημα για να παράγει και την άλλη χρονιά. Και ο επαγγελματίας, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο μικρός επιχειρηματίας που έχει ένα μαγαζί και δουλεύει αυτός και η οικογένειά του, έχει λίγο προσωπικό τέλος πάντων και χρεώνεται μέχρι τα μπούνια και δεν έχει να πληρώσει ούτε την εφορία, ούτε τις τράπεζες, ούτε τίποτα, και του κλείνουν το μαγαζί και του κάνουν πληστηριασμό και στο μαγαζί, του κάνουν πληστηριασμό και στο σπίτι και σε αυτόν και στον αγρότη και στον εργάτη. Όλοι αυτοί έχουμε κοινά συμφέροντα. Έχουν κοινά συμφέροντα και πρέπει να ενωθούν, γιατί τέτοιο είναι το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Τέτοιο είναι και της πολιτικής, είναι ταξικό. Είναι με ποιο μέρος είσαι, αν είσαι με το μέρος των πολλών ή με το μέρος των λίγων, που οι λίγοι κάνουν τη δουλειά τους, πληρώνουν και βεβαίως για να έχουν τις δικές τους απολαβές και το πολιτικό προσωπικό μέσα στη Βουλή να σηκώνει το χέρι του και να ψηφίζει τα νομοσχέδια που αυτοί οι λίγοι επιβάλλουν για την ελληνική κοινωνία, για τον εργαζόμενο λαό. Και φυσικά να δυναμώνει ταυτόχρονα και το κράτος της δικτατορίας του κεφαλαίου, όπως το λέμε εμείς, γιατί τέτοιο είναι. Δεν μιλάμε για τη στρατιωτική δικτατορία που ήταν παλιά, μιλάμε για την κοινοβουλευτική δικτατορία που υπάρχει. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, και οι υποκλοπές και οι παρακολουθήσεις και η κρατική καταστολή και η δημοτική αστυνομία που τη μετατρέπουν έτσι και οι άλλοι στα πανεπιστήμια που είναι αλλιώς και πάει λέγοντας, όλα αυτά έχουν ένα στόχο, να βάλουν φήμωτρο στο λαό να μην εξεγερθεί, να μην αγωνιστεί, να μην διεκδικήσει, να μην καλυτερεύσει τελικά τη ζωή του, για να καλοπερνάνε λίγοι αυτοί που έχουν και έχουν την ιδιοκτησία τη μεγάλη, εφοπλιστές, μεγαλοβιομήχανοι, μεγαλέμποροι, μαζί με το πολιτικό τους προσωπικό που τους υπηρετεί κάθε φορά. Ενάντια σε αυτούς όλους πιστεύουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Το ΚΚΕ αυτό που μπορεί να πει δεν είναι υπόσχεση, το ξέρετε, το κάνουμε. Είναι και μέσα στη Βουλή, με παρεμβάσεις, με τα υπομνήματα που θα πάρουμε σήμερα για τα ζητήματα του νομού Πέλλας, εδώ στα Γιαννιτσά πιο ειδικά, για τα νοσοκομεία που είναι και το αντικείμενο της σύσκεψης και για τον τομέα της υγείας, αλλά και για τα άλλα προβλήματα που υπόθηκαν, όπως για τις καθαρίστριες ή για τα ζητήματα της μεταποίησης των εργαζομένων, των συνταξιούχων κλπ. Να τα προβάλλουμε στη Βουλή. Να τους αποκαλύψουμε, να διεκδικήσουμε λύσεις. Εμείς, κοιτάξτε, δεν κολώνουμε και στα υπουργικά γραφεία θα πάμε και το Μητσοτάκη θα ενοχλήσω και τον έναν και τον άλλον και τους υπουργούς και τους βουλευτές τους, θα τους πιέσουμε να ψηφίσουν προτάσεις νόμου. Όμως πρέπει να ξέρετε ότι και αυτοί είναι ασίδωτοι. Από το ένα αυτή τους μπαίνει, από το άλλο τους βγαίνει. Γιατί πολλοί μου λένε, όπως τα λέτε και σ' άλλους, χτύπα το χέρι στο τραπέζι στη Βουλή, στο βήμα της Βουλής, ακόμα περισσότερο, φώναξε ακόμα περισσότερο. Δεν είναι θέμα φωνής. Το θέμα είναι αν έχουν σκοπό να επιλύσουν τέτοια ζητήματα όπως αυτά εδώ που έχει ο νομός Πέλλας, όπως έχει η εργαζόμενη ο λαός της Πέλλας. Και τέτοιο σκοπό δυστυχώς δεν έχουν οι κυβερνώντες. Άρα ταυτόχρονα με τη διεκδίκηση που μπορούν να πάρουμε έστω
να κερδίσουμε κάτι. Δηλαδή, εγώ σας λέω, ακόμα και έναν ακτινολόγο να καταφέρουμε να φέρουμε στο νοσοκομείο εδώ, θα είναι επιτυχία, αναμφίβολα. Και θα το κάνουμε και θα το παλέψουμε. Και όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και στους αγώνες, με τις κινητοποιήσεις. Ξέρετε ότι και σε αυτά τα ζητήματα προσπαθούμε να είμαστε μπροστά, δίπλα, στους εργαζόμενους που παλεύουν, στα σωματεία, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Και βέβαια οι δυνάμεις μας δυστυχώς δεν είναι πάρα πολλές. Είναι άλλο να έχεις 15 βουλευτές στη Βουλή στους 300, άλλο να έχεις 30, για παράδειγμα, λέω. Πολύ περισσότερο 50 ή πολύ περισσότερο να έχεις και την πλειοψηφία, 151, που έχει Νέα Δημοκρατία και πάνω. Ή είναι διαφορετικό να έχεις 2 ευρωβουλευτές και άλλο να έχεις περισσότερους. Είναι διαφορετικό να μπορείς να έχεις παρέμβαση σε 20 εργατικά κέντρα από το να έχεις σε 50 εργατικά κέντρα. Είναι διαφορετικό να έχεις παρέμβαση πλειοψηφική σε ένα δήμο της χώρας, παράδειγμα στην Πάτρα σήμερα, και διαφορετικό να έχεις σε 50 ή σε 100. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει. Με τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση δυνάμεων, την ευρύτητα δυνάμεων και με τις θέσεις του ΚΚΕ, που πιστεύουμε αγγίζουν αυτά τα λαϊκά προβλήματα. Αλλά αυτό είναι, επαφίεται στον καθέναν να σκεφτεί, δεν είναι της ώρας ούτε το αναφέρω, απλώς λέω ότι είναι διαφορετικό τι δύναμη έχεις και τι απαιτήσεις έχεις από κάθε κόμμα. Εμείς δεχόμαστε να έχετε περισσότερες απαιτήσεις από εμάς, με το 5,5% πανελλαδικά και με τους 15 βουλευτές. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε το καθήκον να είμαστε πολύ περισσότεροι από αυτό που ο ίδιος ο λαός μας δίνει στην κάλπη τη μέρα της ψήφου, όπου υπόκειται σε πολλά διλήμματα, σε αυταπάτες, σε δυσκολίες. Σου λέει, άντε ποιος να βγει να κυβερνήσει. Τι να βγάλω πάλι το Μητσοτάκη, ας βγάλω τον Τσίπρα, ή ας πούμε να έχω τον Τσίπρα, ας βγάλω το Μητσοτάκη. Και πάει λέγοντας, ή άλλων τέλος πάντων, συνήθως από τα κόμματα τα δύο που βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής κλίμακας κάθε φορά. Με τη βοήθεια φυσικά κάποιων, όχι μόνο του λαού, αλλά και των μέσων ενημέρωσης και άλλων. Αυτό ισχύει. Αυτό δεν το λέμε, δεν έχουμε παράπονο γι' αυτό. Ο λαός επιλέγει, καλά κάνει, μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθη ή να μας θέλει ακόμα πιο αποφασιστικούς ή οτιδήποτε άλλο, να τα δεχτούμε όλα αυτά. Όμως το ζήτημα είναι ότι στους αγώνες, στη διεκδίκηση, πρέπει να βρεθούμε ενωμένοι. Να είμαστε σε μια γροθιά, σαν λαός, γιατί μόνο έτσι μπορεί και ο λαός μας να γίνει τελικά πρωταγωνιστής και να αποκτήσουμε όλοι μια ανώτερη συνείδηση και να πούμε, φτάνει πια, μέχρι εδώ θα την αλλάξουμε αυτή την κοινωνία και το μπορούμε. Με αυτό το σύνθημα της ελπίδας θέλω να τελειώσω. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ σήμερα. Να είναι αφορμή για το ξεκίνημα νέων αγώνων και διεκδικήσεων αυτή η σύσκεψη για το καλό και του λαού της Πέλλας, όλου του νομού συνολικά, του νομού Πέλλας. Και από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε, ανοιχτή γραμμή να έχουμε με όλους τους φορείς, έτσι ώστε να μας λέτε τι μπορούμε να κάνουμε ή τι να ζητάμε, τι να πιέζουμε τους κυβερνώντες, τα Υπουργεία, τις περιφέρειες, τους Δήμους, για να επιλύουν ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη να έχετε.